Το όνομα Δίμορφος είναι η επίσημη ονομασία του δορυφόρου του παραγήινου αστεροειδούς Δίδυμος που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, καθώς ανακοινώθηκε ότι από τις 23 Ιουνίου 2020 γίνεται δεκτή αυτή η ονομασία, η οποία αποδίδεται στον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κλεωμένη Τσιγάνη. Και το πρώτο πραγματικό πείραμα σε συνθήκες πραγματικές που θα γίνει είναι αυτή η αποστολή, για την ακρίβεια είναι συνδυασμός δύο διαστημικών αποστολών. Η αποστολή DART της NASA, αυτό είναι το σκάφος που θα πάει και θα πέσει πάνω στον Δίμορφο, και λίγα χρόνια μετά είναι μια δεύτερη αποστολή, το σκάφος ERA της Διαστημικής Υπηρεσίας της Ευρώπης, θα πάει για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Τώρα αυτό το αντικείμενο τυχαίνει και είναι, όπως σας είπα, ένα διπλό σύστημα, δύο αστεροειδείς μεγάλοι, οι οποίοι γυρίζουν ένας γύρω από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, όταν είχε πρώτο ανακαλυφθεί, αργότερα πήρε το όνομα Δίδυμος, όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα διπλό σύστημα που έχει δηλαδή ένα δίδυμο αδερφάκι γύρω-γύρω που γυρίζει γύρω. Ο στόχος της αποστολής, που είναι ο μικρός, δεν είχε επίσημη ονομασία. Κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι έπρεπε να δοθεί ένα επίσημο όνομα για να μπορεί και ο κόσμος να αναφέρεται σε αυτό. Ο δορυφόρος του αστεροειδούς Δίδυμος αποτελεί το στόχο της πρώτης ιστορικά διαστημικής αποστολής πλανητικής άμυνας, στην οποία συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον Ιούλιο του 2021, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία θα εκτοξεύσει το 600 κιλό σκάφος DART με προορισμό το ζεύγος Δίδυμου Δίμορφου, προκειμένου ένα χρόνο αργότερα, το 2022, να συγκρουστεί με το Δίμορφο με ταχύτητα 25.000 χιλιόμετρων την ώρα. Έτσι, με το πείραμα αυτό θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην πράξη η εκτροπή από την τροχιά του ενός δυνητικά επικίνδυνου για τη γη αστεροειδούς. Την αποστολή DART στον Δίμορφο θα ακολουθήσει το 2024 πλέον η αποστολή ERA του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που θα μελετήσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Γνωρίζουμε από πριν ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουμε κάποια σημαντική αναταραχή στο σύστημα, ούτε πρόκειται να το εκτοπίσουμε τόσο ώστε, ας πούμε, να κινδυνεύσουμε από οτιδήποτε. Βοηθάει το γεγονός όμως ότι περνάει σε πολύ κοντινή απόσταση από τη γη, ώστε να εκτελεστεί ορθά και με ακρίβεια το πείραμα. Είναι αρκετά κοντινή ώστε να μπορούμε να το κάνουμε οικονομικά και με ακρίβεια, αλλά αρκετά μακρινή ώστε να μην ενισχύσουμε για τίποτα. Επομένως, είναι ο ιδανικός στόχος. Θα γίνει αυτή η προσπάθεια, διότι θα πρέπει να ξέρουμε αν αυτό που σχεδιάζουμε στο χαρτί ως πλανητική άμυνα συμβαίνει σε συνθήκες εργαστηρίου. Ο Δίδυμος ανακαλύφθηκε το 1996, αλλά ο δορυφόρος του, μέχρι πρότινος δεν είχε επίσημη ονομασία, ανακαλύφθηκε το 2003. Μετά την έγκριση των αποστολών, αποφασίστηκε ότι ο πρώτος ιστορικά στόχος μιας αποστολής πλανητικής άμυνας δικαιούται να έχει το δικό του όνομα. Εγώ πρότεινα αυτή την ονομασία ακριβώς για το λόγο, διότι μιλάμε για το πρώτο αντικείμενο στην παγκόσμια ιστορία, ουράνιο αντικείμενο, το οποίο θα αλλάξει μορφή λόγω ανθρώπινης παρέμβασης. Άλλη θα είναι η όψη του, όπως το παρατηρούμε σήμερα και όπως θα το παρατηρήσει το σκάφος DART λίγο πριν πέσει επάνω του, και άλλη θα είναι η όψη και η μορφή του μετά την πρόσκρουση με ταχύτητα 25.000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα έχει ένα τεράστιο κρατήρα, θα αλλάξει και η τροχιά του γύρω από τον μεγάλο αδερφό. Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για ένα αντικείμενο με διαφορετική μορφή από αυτή που είχε πριν. Επομένως, ως το μόνο ουράνιο σώμα που θα είναι γνωστό στον άνθρωπο με δύο διαφορετικές μορφές, προ και μετά τη σύγκρουση, πρότεινα το όνομα Δίμορφος, το οποίο όντας και εύηχο και ελληνικό, όπως και το όνομα του μεγαλύτερου αντικειμένου, Δίδυμος. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην ερευνητική ομάδα των δύο αποστολών, συμμετέχουν επίσης ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Γεώργιος Βουγιατζής, και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Φυσικής, Ιωάννης Γκόλιας. Η ομάδα πλαισιώνεται επίσης από νεότερους ερευνητές που συμμετέχουν ενεργά μέσω αντίστοιχου ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα Horizon 2020.